Εδώ. Δεν μου μιλάς, Εγώ πάω εδώ. Κόφτω αυτό. Πού είμαστε? Πω κρύο. Πάμε. Καλώς ήρθατε στο Φάνι Φτιάξε Με. Σήμερα εγγένεια, πρώτο επεισόδιο. Είμαστε εδώ πέρα στον υπέροχο Ασπρόπυργο. Μας έχει φωνάξει η Μαργαρίτα, μια πολύ γλυκιά κοπέλα, η οποία μένει με την μητέρα της, να της αλλάξουμε τη ζωή. Και όταν λέμε να της αλλάξουμε τη ζωή, εννοούμε να της φτιάξουμε τον μπάνιο. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Φίλες και φίλοι, πάμε μαζί να δούμε τη Μαργαρίτα και τον μπάνιο της. Ένας παρουσιαστής. Μία ομάδα. Έξι μπάνια. Φάνι Φτιάξε Με. Προσοχή. Οι επικίνδυνες σκηνές που ακολουθούν έχουν γίνει είτε από επαγγελματίες είτε με επιτήρηση από επαγγελματίες. Η παραγωγή προειδοποιεί. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Φτάσαμε. Εδώ κοίτα. Με τις βλακίες. Πώς είμαι? Ωραίος. Καλά. Πάρτε αυτό με το δει. Πήρα την απόφαση να δηλώσω συμμετοχή, γιατί το μπάνιο μου δεν είναι για τα καλύτερα που θα δείτε. Δηλαδή, έχω μία πόρτα η οποία είναι τιμόρροπη, έχω μία μπανιέρα η οποία μπορεί να σου μιλήσει. Πλακάκι ντεκαντάνς. Οπότε είπα ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Το είδα στο προφίλ του Φάνη, δήλωσα συμμετοχή, έβγαλα φωτογραφία στο μπάνιο, προσπάθησα να το σουλουπώσω λίγο, αλλά δεν. Τα έστειλα και μετά από λίγο καιρό μου ήρθε η mail ότι θέλετε να επικοινωνήσουμε. Δεν νιώθω έτοιμη να σπάσω το μπάνιο μου, αλλά εντάξει, θα το παλέψω. Ακούω φωνές από μέσα. Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, τι κάνεις? Καλά. Α, θα περάσω. Δεν είναι το α της χαράς, είναι το α. Τι έγινε, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Τι γίνεται λοιπόν, Μαργαρίτα, για πες μου πόσο χρονών είσαι. 24. Μένεις εδώ πέρα με... τη μαμά μου. Με τη μαμά σου. Θα σου πω, έχεις επιμεληθεί μόνος σου με τη μαμά το χώρο. Ναι. Μακάρι να μπορούσα να φτιάχνω για το σαλόνι, δυστυχώς φτιάχνουμε μόνο τα μπάνια. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα... ρε εσύ. Σε πειράζει αυτό? Να το σπάσω. Την αηδία. Α, εδώ κοίτα. Αυτό. Το πέταλο. Γιατί το έχεις το πέταλο εδώ πέρα? Σου έχει φέρει τύχη αυτό το πέταλο? Ναι, είναι. Τι τυχερό σου έχει φέρει? Στο Ασπρόπυργο μπαίνεις. Φύγε. Λοιπόν. Γλυκύτατη Μαργαρίτα, μιλήσαμε αρκετά. Μου είπε τους προβληματισμούς της, μου είπε τα ενδιαφέροντά της και είχαμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Λοιπόν, Μαργαρίτα, εγώ θα ελέγχω. Εσύ πες μου λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Πώς βρέθηκες στο Ασπρόπυργο? Εδώ κάνα φορά κρύβουν λεφτά, ξέρεις. Αυτό είναι αρωματικό. Φτιάχνω αυτά είναι για να κάνετε μπάνιο, μην βάζετε αρωματικά. Εδώ πέρα ποια είναι η κοπέλα? Η αδερφή μου. Α, υπάρχει κι άλλη στο τέτοιο. Ωραία, μάλιστα. Αυτό το κεράκι τι είναι εδώ πέρα? Έπεσε κι αυτό. Για έλα μου δείξε το μπάνιο. Ήρθε, μπήκε μέσα. Χαιρετηθήκαμε. Διέλυσε το μισό μου σαλόνι. Νομίζω έχω καταλάβει τι θέλει. Προσπάθησα κι εγώ να πάω λίγο με τα νερά της. Ελπίζω μόνο να μην έχω κάνει λάθος. Άμα μπες πλακάκι, είναι αυτό καφέ. Χριστέ μου, ξέρεις τι μου θυμίζει, Γαστεντερίτιδα, η πρώτη σπασμή. Εδώ πέρα βρισκόμαστε στο κλασικό μπάνιο που το ονομάζω καφέ μπες κατάθλιψη. Λεπτομέρεια φοβερή, εδώ κοίτα. Τι είναι αυτό, ανατέλων ήλιος, τι είναι αυτό, χείλη. Ξέρεις, και εδώ κρύβουν λεφτά. Εδώ κοίτα. Εδώ. Μαργαρίτα, έλα μέσα. Έλα εδώ, μπες μέσα. Παιδάκι μου, πας καλά. Εγώ πάω καλά. Τι είναι αυτό? Αυτό τι είναι? Airbnb έχεις. Με τι προοπτική το πήρες αυτό το πράγμα? Αυτό τι είναι? Αυτό μοντώνει την υγρασία αυτό εδώ πέρα. Αυτό το πράγμα μοντώνει την υγρασία. Τι είναι αυτό? Τι κοφρέτα είναι αυτή εδώ? Γιατί ντρέπεσαι για τον τοίχο? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν μπορώ να το βλέπω. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτό είναι εξαρισμός. Ρουφάει τίποτα αυτό εδώ πέρα, πάνω και δεν ξεκολλάει, το έχετε πάρει και καλά αυτό. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εδώ κοίτα, τι είναι αυτό. Κράτα το. Πω, Χριστέ μου. Αυτά εδώ. Χάλια. Τα σκουγκάρια μου. Θα σα πάρουμε καινούργια. Αυτό εδώ είναι ψεύτικο, είναι όλο, Το βλέπεις. Το βλέπεις. Έπρεπε να έρθω εγώ εδώ πέρα ρε πακάτα για να γίνει αυτό. Θα πάθε κανένα ατύχημα. Εδώ κοίτα. Είναι δυνατόν. Εδώ κοίτα. Τι ντουλάπια είναι αυτά? Χα! Με ένα τσάκ, ρε. Έλα ρε Μαργαρίτα, δηλαδή να σου πω πάλι καλά συγχαρητήρια που με φώναξε. Εδώ κοίτα, με ένα τσάκ. Πω. Εδώ κοίτα, Μαργαρίτα. Εδώ κοίτα, δεν έκανα τίποτα. Όχι. Εδώ κοίτα, άπλυτα. Τι είναι αυτά, άπλυτα. Μαργαρίτα, με συγχωρείς πολύ. Να σου πω κάτι, συγχαρητήρια, σου κόψε και με φώναξε την ώρα που έπρεπε. Αχ, βρε κουτό, είσαι τυχερή για να τα αλλάξουμε όλα. Κάνω μια γκαλιά. Ελλάδα, βρε κουτό. Μην αγχώνεσαι. Είστε τυχεροί. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να σπάσουμε κάτι το μέσα, έτσι. Πρέπει να αρχίσουν οι δουλειές. Καταλαβαίνετε πως πολλοί άνθρωποι είναι συναισθηματικά πολύ δεμένοι με τον μπάνιο τους. Δεν είναι εύκολες οι αλλαγές, Το μπάνιο είναι ένα μέρος που περνάμε πολλές ώρες τις ημέρες μας. Νομίζω ότι συνεννοηθήκαμε. Είναι τυχερή που μας φώναξε. Νομίζω ότι το έχει καταλάβει και η ίδια. Ενθουσιάστηκε, προσπάθησε να το κρύψει. Ήρθε, έκανε εδώ ό,τι έκανε. Εγώ δεν ερωτήθηκα τίποτα. Αν μ' αρέσει, τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει. Τι,
τηλεθεατές. Κηρύσω και επίσημα την έναρξη των εργασιών του πρώτου επεισοδίου του Φάνη Φτιάξε Με. Συμβολικά τώρα εντελώς τυχαία, με τη γλυκιά Μαργαρίτα. Θα σπάσουμε κάτι έτσι για το καλό, όπως πάνε τις σαμπάνιες στα πλοία. Μαργαρίτα, πιάσε το πράγμα μια μικρή βαριοπούλα που έχω μαζί μου. Ελπίζω να μην το έχεις αυτό εκεί που φαντάζομαι. Όχι, 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 όχι Μαργαρίτα, στο τζιν ήταν. Πρώτο επεισόδιο Φάνη Φτιάξε Με. Έχουμε τρομερό άγχος όλοι. Θέλουμε να τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που θα γίνει. Γλυκύτατη Μαργαρίτα. Έλα, έλα. Σε πιστεύω. Πάμε. Πάμε. Όπα. Πήρα την Παρθενιά. Συγγνώμη. Έλα, Μαργαρίτα. Κοίτα, δεν είναι τόσο κακό. Το βλέπεις τι ωραίο που είναι. Πόσο ψεύτικο πράγμα. Σπάσου το. Να το νιώσεις. Πάμε. Βγάλε το από μέσα σου. Τόσα χρόνια ήσουν εδώ μέσα και πλενώσουν. Σε αυτό το κακό γουστο πράγμα. Σπάσε. Σπάσε. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Σ' αρέσει. Σ' αρέσει. Κι άλλο. Σπάσε. Σπάσε. Αυτό. Είχε μέσα Βιλανόβα, ρε, θα λερωθούμε, ρε, εσύ, Μαργαρίτα. Σε 3, 2, 1, πάμε! Πες το 3, 2, 1, εσύ να το πάω εγώ. Σε 3, 2, 1... Καλή αρχή! Ευχαριστώ. Πόσο χαίρομαι να βοηθάω ο κόσμο. Ποιος θα τα μαζέψει όλα αυτά? Αυτό τι να το κάνω? Ναι, λοιπόν, διέλυσε όλο το μπάνιο. Τα σπάσε όλα. Με ανάγκασε να σπάσω κι εγώ. Ελπίζω να έχω κάνει καλά. Πραγματικά φοβάμαι να έχω κάνει λάθος. Δεν έχω λόγια να πω κάτι άλλο. Παιδιά, συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Περάσω. Παιδιά, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Είναι το πρώτο επεισόδιο και ξεκίνησε πραγματικά με τους καλύτερους ιούνους. Δεν κοιμήθηκα χθες όλο το βράδυ. Γιατί? Με τη Μαργαρίτα. Έχω προβληματιστεί. Καλά, είχα φάγει και κάτι περίεργα σουβλάκια. Και ξαναδείς, με τη Μαργαρίτα πρέπει να πάμε ξεκάθαρα σε ένα μπάνιο beauty. Να το κάνουμε όλο καθρέφτη το μπάνιο. Τι καθρέφτη? Καθρέφτη στο πάτωμα, καθρέφτη απάνω. Δηλαδή με τον μπαίνει να βλέπει πάντα τον εαυτό του. Άμα βάφεται, να μπορεί να βλέπει όλες τις γωνίες. Πώς φαίνεται? Όχι. Όχι, το σημειώνω. Όχι. Ερώτηση, θα βάλουμε μπανιέρα ή ντουζιέρα? Τι είσαι σκεφτεί? Μπανιέρα. Μπορούμε στη βρύση, αντί για ζεστό κρύο, να βγάζει γάλα και νερό, τύπου Κλεοπάτρα, ξέρεις, δηλαδή να το συνδέσουμε με μία αντλία ή γάλα και κρασί, ρε παιδί μου, κάνει. Όχι. Όχι, ούτε αυτό. Χρώμα, 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 πού πας, χρώμα. Α, να πω. Κάτσε να πω εγώ, γιατί έχω σκεφτεί κάτι. Λοιπόν, θέλω να το κάνουμε, επειδή είναι κοριτσάρα η Μαργαρίτα, να κάνουμε ένα ωραίο ροζ. Έτσι. Δεν το συζητώ το χρώμα, θέλω ροζ, Αρτέμις χρώμα. Τι μπάνιο είναι, τι ροζ. Είναι κοπέλα, είναι μέσα, θα μπαίνει μέσα να κάνει τα Instagram της αυτό. Ένα ροζ μπάνιο και θέλω και λίγο και να το συνδυάσουμε. Άντε, πες την άποψή σου, με το ροζ με τι συνδυάζεται? Εγώ έχω σκεφτεί να το κάνουμε μπέζ. Ξέρετε μου, τι κάνουμε, Airbnb κάνουμε. Σε καμία περίπτωση το μπέζ, είναι το χειρότερο μου χρώμα. Μου θυμίζει κάτι κάνω απέδες, παλιούς δερμάτινος. Δεν θέλω, όχι μπέζ. Μου ήρθε η ιδέα. Επειδή τη Μαργαρίτα θέλω βασίλισσα, το πάτωμα κάτω θα γίνει σκακέρα. Μαύρο άσπρο, τετραγωνάκια. Ξαβαγκάντζα. Και θα εξτραβαγκάντζα πολύ, Ωραίο όμως, Ωραία. Ρούα ματ, τελείωσε, σκακέρα. Μα μείνει άλλο ένα χρώμα. Κι άλλο. Πες και σε μια ιδέα, εγώ θα τα λέω όλα. Να βάλουμε λίγο πράσινο. Όχι. Πράσινο με ρόζ, εσύ. Ξέρετε, είσαι και αρχιτέκτορα, designer, πάντα θυμάσαι. Λοιπόν, θα κάνουμε εδώ ένα τείχο πράσινο. Αλλά θέλω μια ιδιαιτερότητα. Αν το κάνει έτσι πράσινο ψηλό ζούγκλα. Να είναι έτοιμο να βγει. Να βγει, δηλαδή, σαν να βγαίνει λιοντάρι. Τι ζούγκλα. Πώς είναι τα φυτά αυτά. Θέλω να μου κάνει ένα τείχο όπως είναι αυτό ο τείχος εδώ πέρα. Θέλω να κάνω ένα τείχο να είναι έτσι. Το βλέπει. Το βλέπω. Εδώ. Να είναι όμως πολλά τέτοια. Δηλαδή να είναι. Εδώ, έτσι, καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι τώρα το κατάλαβα, ναι. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι ήταν ψεύτικο. Θέλω μια πινελιά ακόμα όμως. Άκου, σκέφτηκα. Ναι. Θέλω να σου σχεδιάσω λίγο. Να βοηθήσω. Όχι, δεν χρειάζεται. Θέλω όμως το μπάνιο αυτό, το βλέπεις. Ναι, ναι, να σκεφτώ τι είναι. Τι είναι. Μάξι. Είναι ένα τακούνι αυτό, μια γόβα. Ωραία. Θέλω μια γόβα να μου την κάνεις πολυθρόνα. Μην μου πεις ότι δεν πάω να κάνεις το δουά. Γόβα πολυθρόνα, είναι πολύ εύκολο. Για να πάει πού, για να πάει πού. Μέσα στο μπάνιο. Μέσα στο μπάνιο. Να βάφετε, κοπέρα που θα βάφετε. Τι θα κάνετε. Σε μια γόβα πολυθρόνα. Σε μια γόβα πολυθρόνα. Το περίεργο που το βλέπεις. Πάρε και το σχέδιο μαζί σου να το δείξεις στους επιπλάδες και πέρα μήπως δεν καταλάβουν τι θα κάνεις. Είμαστε έτοιμοι, Άρτεμις. Πάμε να διαλέξουμε τι θα βάλουμε. Παρακαλώ. Φύγει, παιδάκι μου, εδώ πέρα. Έχει πολύ σαμπέλα. Πού είναι οι μαγκαιρές? Από εκεί. Κάτι τέτοιο? Ναι. Για πες μέσα. Εγώ. Πού είσαι από εγώ? Να κάτσω κιόλας. Είναι απαραίτητο αυτό. Έλα.
Ο κύριος Αντώνης. Σίγουρα. Κύριε Αντώνη, τι κάνετε? Αλλά το αφεντικό. Ωραία πράγματα έχετε. Κύριε Αντώνη, τώρα ολόκληρο κύριο Λακιώτη. Έχω μια απορία βέβαια. Εγώ τι να πειράθηκε αν είχε. Τι φάση, κύριε Αντώνη. Αυτή η ηλεκτρονική λέγανε κάθεσε και σηκώνεσαι στεγνό. Εγώ πείτε ότι κάθομαι. Πάτα το τηλέφωνο. Όταν αρχίσει το μουζάκι. Α, τι πατάω. Θα βγάλει νερό, φάνε. Μην κάνεις λάθος. Να μ' αφήσεις τώρα να μου λέει, θες να το κάνεις εσύ. Άρα, από όλες την κάνεις. Για την επιστήμη. Έλα, έλα. 33 είπες, ε. Ναι, άντε να είσαι εδώ. Εδώ, είναι απάνω στο 33 ακριβώς. Είσαι έτοιμος. Περίπου. Πάρε ένα άγγια. Αυτό γίνεται το μηχάνημα. Το σπάσεις εσύ. Αυτός είναι ο σκοπός. Λοιπόν, είμαστε στο σπίτι της Μαργαρίτας για το μπάνιο της, εδώ στο πρώτο επεισόδιο του Φάνε Φτιάξαμε. Ήρθα να επιτηρήσω τις εργασίες. Τα παιδιά είναι αστέρια πραγματικά. Τους αγαπάω και με αγαπάνε πάρα πολύ. Και τα δύο παιδιά είναι πάρα πολύ καλά στο συνεργείο. Το έχω πρόβλημα, σας φάνηκε. Κλοντ, δεν ξέρω, τώρα δίνω στο δεύση. Γιατί τα πρέπει να πρέπει. Για να φύγει, ας πούμε, τώρα. Δεν μα δεν αυτό τώρα, δεν δίνω στο δεύση. Πρέπει να δουλέψω. Έχει όλη μέρα εδώ πέρα, μα έχει δανείσει. Εντάξει, δεν θα μου παίξει, και το Fred Wayne και Jerry. Τι κάνει, τι είναι. Πόντος. Τελείωσες. Τέλος. Ωραία. Πάμε λίγο εσύ. Πάρε εδώ. Πιο πίσω. Λίγο πιο πίσω. Τι σου άσχημα εδώ πέρα, γιατί δεν έχει γίνεται φίλε, θα μείνει αυτό. Θα το στο κάνουμε. Με τη ώρα που θα το στο κάνουμε γι' αυτό. Είναι εσύ, 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 θα το στο κάνουμε. Άσο τον είτε κάτω. Πώς είναι η πρώτη εμπειρία με το Φάνη? Δύσκολη. Δύσκολος ο τύπος, ενοχλητικός. Μέσα από δύο μου είναι γιατί με αφήνει να δουλέψω ούτε εμένα ούτε και το παιδί. Θέλει δουλειά ακόμα. Θέλει πολύ δουλειά. Θα μα πει να βγει, δεν θα βγει. Το πάτο αυτό. Πολύ σπαθού, ε. Άρα να νιώθει. Συγγνώμη, δεν το λέω. Μάλλον σε το μέτρο, δεν είναι εγώ. Ναι, πώ το λέω. Άμα στο τέσσερα μπάνιο τώρα έχουμε κοντά, βρε άλλο παιδί. Και είπα να το Φάνη. Α δώσουμε μια ευκαιρία και βλέπουμε. Πέντε μπάνια ακόμα. Φάνη, πού το άφησε το δεκάρι, Φάνη. Πήρε τα ρεαλία, δεν είσαι τίποτα. Το δεκάρι που είναι. Το δεκάρι. Ναι, το δεκάρι που είναι. Γιατί δεν είναι. Αν δεν ξέρει, έξω το φίνικα. Ρε, φίλε, εντάξει. Έχουν μια γατούλα εδώ πέρα και πέτρα. Θα γίνω όλο όπω έχω στο μυαλό μου, ε. Και καλύτερο. Και καλύτερο. Θυμάσαι που το έχω στο μυαλό μου. Okay. Οι εργασίες λοιπόν συνεχίζονται. Το μπάνιο θα έρθει στα μέτρα της φιλετάδων της Μαργαρίτας. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη μητέρα της Μαργαρίτας, γλυκύτατη. Έχει φρίξει η γυναίκα, δεν μας μιλάει. Έχει γίνει το σπίτι μέσα, ρωτέω. Είναι μέχρι να δουν το τελικό αποτέλεσμα. Μέχρι να δουν το τελικό αποτέλεσμα, όλοι τσινάνε. Εκτός και από κάποιους που θα τσινίσουν και με το τελικό αποτέλεσμα. Εκεί δεν έχω σκεφτεί τι θα κάνουμε. Παιδιά, τι γίνεται, δεν καλά είστε. Πού πάει αυτό. Μέση. Αυτό είχαμε παραγγείλει. Αυτό. Για να δω. Θες να πεις. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Μπορείς να το πω. Είναι σίγουρα αυτά ο κωδικός που έχουμε διαλέξει. Χωράει από την πόρτα. Χωράει. Έλα, λίγο και σπάσει. Να σου πω, άσε να κάνω τη δουλειά μου, κάνει και τη δικιά σου. Δεν αφήνει ποτέ μα τώρα μόνο του, ε. Θα κάνει κατά. Συγγνώμη, Πού θα πει. Εδώ. Α, δεν είσαι γεύρα. Τι να σου πω. Α, δεν ξέρω, έτσι. Μπήκε η μπανιέρα σήμερα. Τα παιδιά μέσα ίσω φάνηκαν λίγο οριστικοί στην κάμερα, είναι έτσι η δουλειά του. Είμαι σε φάση που δεν αστείευομαι κι εγώ. Κάνε τη δουλειά σου, θα κάνω εγώ τη δικιά μου δουλειά. Παρ' όλα αυτά είναι και ένα κώδικα για να συνομούμαστε μεταξύ μα. Εκεί θα πει τελευταίο. Πέρα το εκπάσχον τώρα, δεν κοίζει. Η κουμπί αυτή το όνομα μου, δεν του ζούμε του άνθρωπου τώρα που κάνε. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Άρε Μαργαρίτα! Παιδιά μου λίγο ρε παιδιά, πώς γίνεται από εδώ δεν ξέρω. Μου αρχίσουμε. Αν δεν φύγει, πείτε φύγει, θα φύγει. Βέτσι και ο όπα, ευχαριστώ. Κόφτω αυτό. Ήσουν με παρατηρήτη κανένα φορά πιο μπρουτάλ στα επεισόδια. Είναι γιατί δεν αφήνω τίποτα στην τύχη του. Έχουμε κάνουμε μια δουλειά εδώ και γίνεται και μας αλήθεια. Δεν μπορούμε. Ναι, μπορεί. Ναι. Ο τύπος είναι απίθανος. Από τι είμαστε εδώ, ψεφτάμε. Σαν μισή ώρα το πρωί, ρε φίλε. Δουλειά και τίποτα είναι απίθανο. Δεν μπορούσα να μπει μόνος με στην πανιέρα. Παιδιά, είδε γιατί περνάει κοντά. Αυτά δεν τα κάνω μόνοι του. Είστε πρώτοι. Είστε μα βρει από εδώ. Ευχαριστώ. Εγκαινίασα για τη λεκάνη τη Μαργαρίτα σήμερα. Να ξέρετε ότι δεν μπορούσα να δώσω λεκάνη η οποία δεν έχει σωμημένη. Αμάξι πάνω να πάρει τα αμάξια που παίρνετε. Να ξέρετε κάποιοι τα έχουν κάνει τεστ ρεύτο. Τα ξέκαρα τη λεκάνη τη Μαργαρίτα. Και άμα έχει περάσει φανούλη πάνω από τη λεκάνη σου, καταλαβαίνει ότι είναι για μια ζωή. Έχει την εγγύηση λακιότι από πάνω, αλλά έχω βάλει και εγώ και την δικιά μου εγγύηση από πάνω φανούλη.
Εντάξει, τρελό καμπό. Τρελή καμπουδάρα. Το ζήτησε, το έχει. Πω, θέλω και να δει για το σπίτι. Αυτό ο καθρέφτη είναι για να κοιτά σπηριά, να σπά σπηριά και τέτοια. Αυτό ο άρτημη είναι γκέρλι τέτοιο για να κοιτά το ράξιμο. Ναι, για να βάφε, σε φάνη. Α, μαν. Πάμε να φωνάξουμε, λέει. Έχω πάρα πολύ μεγάλη γωνία. Είμαι πάρα πολύ ανυπόμονη. Θέλω να δω πώ έχει γίνει. Και ελπίζω να μου αρέσει. Ήταν φρικτή η αναμονή, γιατί πήγαινε και η κατούραγα συνέχεια στη γειτόνισσα. Εκεί συγκεκριμένα. Δύο εβδομάδες τώρα πήγαινε και η κατούραγα εκεί. Και ελπίζω να μου αρέσει αυτό. Φάνη, ελπίζω να με έφτιαξε. Α, Μαργαρίτα, πίσω. Φύγε, παιδί μου. Πίσω από εδώ κρύβεται η έκκληση που σου Be my guest. Ανοίγω. Δεν ανοίγει, δεν είναι πόρτα. Το σκίζει, δεν είναι. Ανοίγω. Βλέπει κάποιο πόμολο. Με το τρία. Τρία. Όχι. Θα τρία να δείτε το πάνω από τα σύνορα. Με μπερδεύει. Σταμάτα. Λοιπόν, ένα, δύο. Είσαι έτοιμη. Μα με έχει ακούσει και εμένα. Είναι ένα. Δύο λέω. Μαργαρίτα, μικρό μου παιδί. Είσαι έτοιμη. Με έχει αγχώσει πάρα πολύ. Αγχώνομαι και εγώ για κάποιο λόγο. Ένα. Πες το. Θα σταματήσει. Θέλω να το δω. Ένα, δύο. Τρία. Είναι ροζ, είναι το ροζ όμως, είναι το ροζ, το ροζ που λέμε ροζ. Σταμάτα να είσαι έτσι, δεν έχεις κερδίσει κάποιο Όσκαρ, είσαι έτσι όλη την ώρα. Λοιπόν, πες, αρέσει. Πολύ. Πολύ. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Είναι τέλειο. Κοίτα μπανιέρα εδώ πέρα, κοίτα μπανιέρα. Ψ, θα μπαίνεις μέσα. Το ring light δεν έχει μπει σε τυχαία θέση εδώ πέρα. Μπαίνεις μέσα, κάνεις τα Instagram σου, τα όλοι fans σου live εκεί πέρα. Μιλάμε κουτί, εδώ πέρα σου έχω στήσει ένα μικρό στούντιο. Αύριο μεθαύριο ξεκινάς δουλειά! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φάνη, τελικά με έφτιαξες. Μικρό μου παιδί. Αγκαλιά. Το πιο γλυκό κορίτσι. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά, είναι εξωπραγματικό, είναι πάρα πολύ. Κάμε σε μένα, κάμε σε μένα, χέστηνα. Μαργαρίτα μου, ξέρεις τι θέλω να ακούσω. Φάνη, φτιάξε με! Πες το λίγο καλύτερα, ρε πουλάκι μου. Φάνη, φτιάξε με!